απέναντι στην ομάδα του Γιούκτα, σε μια έτσι, πολύ δυνατή έδρα. Σίγουρα δεν θα είστε ευχαριστημένος με το να δεχτείτε τον γκολ στις καθυστερήσεις. Το σχόλιο σας για το παιχνίδι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την ομάδα του Γιούκτα για τη φιλοξενία. Πραγματικά ήρθαμε να παίξουμε σήμερα ένα παιχνίδι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και με την ιδιαιτερότητα του γηπέδου. Θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε τακτικά. Πήγαμε το παιχνίδι στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος. Δεν καταφέραμε σε μία από τις αντεπιθέσεις που είχαμε κενό χώρο να τελειώσουμε τη φάση και να δημιουργήσουμε ευκαιρία να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και ο αντίπαλος παίζει, έχει τις δικές του ευκαιρίες, γιατί και ο Γιούκτας είχε και το προηγούμενο διάστημα κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και συνεχίζουμε. Θα σας απαντήσω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πραγματικά ο Γιούκτας είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία και παλεύει όλα τα παιχνίδια και θα τα παλεύει. Θα προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και να ζητάμε από κάθε παιχνίδι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε. Ένα σχόλιο για τις 5 πρώτες αγωνιστικές που έχουμε διανύσει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στον Πέμπτο Όμιλο. Γενικότερα, τι μπορούμε να πούμε σε όλα τα στρώματα της κατάταξης. Είχα πει και πριν 15 μέρες, όταν είχαμε έρθει στον Αλμυρό, ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα κρυφθεί σε λεπτομέρειες. Γιατί εγώ που έχω εμπειρία από την Κρήτη ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι κρητικές ομάδες εδώ είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Γνωρίζω και τους παίχτες και τη δυναμική των ομάδων. Και επίσης και το ταξίδι των κρητικών ομάδων στην Αθήνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι και αυτές ομάδες με έδρα, ομάδες που έχουν εμπειρία στην κατηγορία. Έχουν αρκετό καιρό να συναντηθούν οι κρητικές με αθηναϊκές ομάδες. Με αποτέλεσμα να κάνει το έργο πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες, αρκετές, με αποτέλεσμα όλα τα παιχνίδια να κρίνονται στη λεπτομέρεια. Να μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είδατε και ο Άγιος έχασε τον Μαρκόπουλο και άλλες καλές ομάδες. Όταν θα έρθει ο Γιούκτας στην Αθήνα, δεν πέρασε τον Μαρκόπουλο στη Σοπαλία. Θα έρθουν περίεργα αποτελέσματα. Είναι όλα ανοιχτά. Σίγουρα η διάρκεια θα δικαιώσει κάποιους που έχουν καλούς παίκτες, που έχουν διοικητική ηρεμία, που έχουν δυνατότητες, που έχουν οικονομική κατάσταση καλή, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πραγματικά ένα πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες. Και δίνω μεγάλη τύχη να πρωταγωνιστούν οι κριτικές ομάδες, ειδικά η Τριάδα, Γιούκτα, Αλμυρού και Άγιο Νικολάου, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες στην πραγματικότητα.